Στις 13 Αυγούστου 1913, σε ένα μικρό και άσημο χωριό της Πάφου, στην Παναγιά, γεννήθηκε το παιδί που έμενε να γίνει ο πνευματικός ποιμένας, ο ηγέτης και μαχητής του κυπριακού λαού. Σε ηλικία 13 χρονών, πηγαίνει ως μοναχός στο μοναστήρι του Κύκου. Σαν υπότροφος της μονής, τέλειωσε το γυμνάσιο, χειροτονήθηκε διάκονος και σπούδασε στη Θεολογική Σχολή Αθηνών. Παράλληλα, τέλειωσε τη νομική σχολή. Στη Βοστόνη, όπου έμεινε 2 χρόνια, παρακολούθησε μαθήματα κοινωνιολογίας. Η πρόσκληση να γυρίσει στην Κύπρο και να δεχτεί το αξίωμα του επισκόπου τον βρήκε απροετοίμαστο. Στην αρχή ήταν αρνητικός για μετάπιστος. Αργότερα, μια ανεξερεύνητη θέληση έμπαινε στη ζωή του. Με το όραμα της ελευθερίας, του χρέους και της τιμής, έδεσε ο Μακάριος τη μοίρα του με τη μοίρα της αγαπημένης του πατρίδας. Με την ανάληψη των αρχαιρετικών του καθηκόντων, αρχίζει και η δράση του για αποτείναξη του αθλητικού ζυγού. Το 1950, όταν εκλέγεται αρχιεπίσκοπος, ένα βαρύ φορτίο ευθύνης προστίθεται στους νεανικούς του όγκους. Βεβαίως ενδύνω ιερά ότι ουδέν αν επί γνώση θα παραλείψω, είναι τας προσδοκίας δικαιώσω και τας ελπίδας πραγματώσω. Αυτή την υπόσχεση έδωσε την ημέρα της εκλογής του και την τίμησε με συνέπεια μέχρι το θάνατό του. Από την πρώτη στιγμή άρχισε τον αγώνα για την ελευθερία της Κύπρου από τους Άγγλους και την ένωσή της με την Ελλάδα. Οργάνωσε το ενωτικό δημοψήφισμα και αγωνίστηκε για την αναγνώριση του δικαιώματος αυτοδιάθεσης. Αφού οι ειρηνικές προσπάθειες για αποτείναξη του αγγλικού ζυγού απέτυχαν, ο κυπριακός λαός άρχισε τον ένοπλο αγώνα του 1955. Ο Μακάριος, που ήταν η ψυχή του ξεσηκωμού, εξορίζεται στις Σεϊχέλες. Δεν λυγίζει όμως. Περιμένει τη μέρα της λευτεριάς και της Ανάστασης. Στο μεταξύ, το αίμα κυλούσε ποτάμι στο μαρτυρικό νησί. Το 1959 υποχρεώθηκε να δεχτεί τις άδικες συμφωνίες Ζυρίχης Λωτίνου για να εμποδίσει τη διχοτόμηση της Κύπρου. Η Κύπρος ελευθερώθηκε και έγινε ανεξάρτητη Κυπριακή Δημοκρατία το 1960. Ο Κυπριακός λαός, έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στο Μακάριο, το ψήφισε πρώτο πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μην αφήσετε ποτέ τη ζωή σας να κυριευτεί από τα ταπεινά και τα ευτελή. Εμπλουτίσατε την ψυχή σας με το θησαυρό των μεγάλων προγονικών μαθημάτων.
Σφυριλαντήσατε την αρετή σας επί του άρμονος του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού και να είστε βέβαιοι ότι κατά αυτόν τον τρόπο θα δυνηθείτε να ανταποκριθείτε στην αποστολή σας. Θα δυνηθείτε να αποδειχθείτε άξιοι των προσδοκιών των γονέων και των διδασκάλων σας. Άξιοι της πατρίδος. Η θέση της Κύπρου στο διεθνή στίβο άρχισε να εδραιώνεται σιγά-σιγά. Ο Μακάριος πρωτοστάτησε στη δημιουργία του κινήματος των αδεσμεύτων, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις σε όσους τον γνώρισαν. Οι λαοί που καταπιέζονταν χαιρέτησαν στην ηγετική του μορφή την αντίσταση και την αγωνιστικότητα. Ακόμη και άτομα που δεν τον συμπαθούσαν συγκλονίστηκαν από τη ζεστή του φωνή, το ήρεμο χαμόγελο και το βαθιστόχαστο βλέμμα του. Η διάσημη Ιταλίδα δημοσιογράφος, Οριάννα Φαλάτσι, θα πει για τον Μακάριο. Ο αρχιεπίσκοπος Μακάριος είναι από τους λίγους αρχηγούς κρατών που αξίζει τον κόπο να σηκωθεί, αν όχι να γονατίζει στο πέρασμά του. Γιατί είναι από τους λίγους που έχουν μυαλό, και έξω από μυαλό έχει και κουράγιο, και έξω από το κουράγιο έχει και την αίσθηση του χιούμορ, ανεξαρτησία σκέψης, αξιοπρέπεια, μια αξιοπρέπεια βασιλική, που ένας θεός ξέρει από πού έρχεται. Ο Μακάριος ήταν ιδεολόγος και οραματιστής. Όνειρο και καημός του η ελευθερία του λαού του. Το δίκαιο και η ειρήνη ήταν οι κυρίαρχες αρχές του νου και της καρδιάς του. Όπλα του η αγάπη και η καλοσύνη. Περπάτησε με καλοσύνη ανάμεσά μας. Άγγιξε με τα δάχτυλα την κάθε μας πληγή. Ξαγρύπνησε στο προσκέφαλο της αρρώστιας μας. Ευλόγησε τον υδρότα μας. Κι όταν το καράβι που θα τον έφερνε στο φως και την αιώνια αγάπη σήκωσε πανί, γύρισε προς τα πλήθη που τον ακολουθούσαν και άφησε την αγάπη του να εξηγηθεί με λόγια. Πορευτείτε μες στην αγάπη μου, όπως πορευτήκα κι εγώ μες στη δική σας. Όταν αγαπάτε, φόβος κανένας δεν θα κατοικήσει στη ψυχή σας και ο νους θα μείνει ελεύθερος να αποφασίσει. Όταν αγαπάτε, μη ζητάτε ανταμοιβή, γιατί ποια αγάπη αμείβεται όπως σας αρμόζει και ποια αμοιβή μπορεί να εξισωθεί με την αγάπη σας. Η αγάπη που μοιράζεται είναι του Θεού και η δική μου αγάπη ήταν δοσμένη από τον Θεό και μέσα από εσάς κατέληξε σε Αυτόν. Η αγάπη σας με μάζεψε από τα χέρια του Θεού και η αγάπη σας πάλι με επιστρέφει στα δικά του χέρια. Στον άνθρωπο Μακάριο αναφέρονται τα λόγια δύο στενών συνεργατών του, του Πάτρα Κλωστάβρου και του Χάρη Βοβίδη. Ο Πάτρα Κλωστάβρου, που ήταν υφυπουργός παρά τον Προέδρο, λέει αυτόν. Ο Εθνάρχης Μακάριος ήταν μια χαρισματική προσωπικότητα. Ήταν ο άνθρωπος της καλοσύνης και της αγάπης, ο πράος και ο ανεξίκακος, ο λιτός στη διαβίωση και ο μεγαλόπρεπος στην έκφραση, ο συγκαταβατικός στις ανθρώπινες αδυναμίες και ο σταθερός και ανυποχώρητος στη διεκδίκηση εθνικών δικαιωμάτων. Ήταν διακριτικός στις σχέσεις και τις επαφές του, καλοπροαίρετος και μεγάθυμος. Ο Χάρης Βοβίδης, διευθυντής του Προεδρικού του Γραφείου, αναφέρει μεταξύ άλλων. Ήθελε πάντοτε να γνωρίζει τα πάντα, τα προβλήματα και τους καημούς όλων, του καθενός ξεχωριστά. Δεν αρνήθηκε ποτέ σε κανένα τίποτα. Και ο καθένας μας έτρεχε κοντά του σε κάθε δύσκολη στιγμή και στεναχώρια. Στους διαδρόμους και τα σκαλοπάτια του Προεδρικού έβλεπε κανείς πάντα να περιμένουν πρέσβεις ανάμεσα στα προϊκούς χωριά τους, εμπορική και βιομηχάνη, ανάμεσα στα γράμμα τους, καλοντημένοι και γραβατωμένοι άνθρωποι, ανάμεσα στα τρακοφόρους χωρικούς, πλούσιοι ανάμεσα σε φτωχούς. Ο καθένας και ένα πρόβλημα. Και ο Μακάριος για όλους πρόθυμος και έτοιμος να λύσει τα προβλήματα όλων. Μερικές φορές την σανασχετούσε γιατί τον κούραζε. Πολλές φορές, ύστερα από αρρώστηση, προπάντων, τον παρακολουθούσε να σταματήσει να βλέπει τον κόσμο καθημερινά, να λιγοστέψει την τέλεση γάμου, βαφτισιών, λειτουργιών, να σταματήσει να βλέπει και να βοηθά εκείνους που τον πολέμησαν ή προσπάθησαν να τον δολοφονήσουν. Και έπαιρνα πάντα τη στερεότυπη απάντηση. Είστε κακοί, μωρέ. Σταματήστε να είστε κακοί.
και ένα πλατή χαμόγελο σχηματιζώντας τα χείλη. Ένα ουράνιο χαμόγελο.